Μεταξύ δασών και βουνών, στο ιδυλιακό τοπίο του Sudetenland της Πολωνίας, η οικογένεια του Γιότσιμεκ μας καλεί να τη γνωρίσουμε. Με μια πρώτη ματιά, η τετραμελής οικογένεια κατοικεί σε ένα συνηθισμένο αγρόκτημα, αλλά πραγματικά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο Κάζιμιερς Γιότσιμεκ, αφού εργάστηκε για 8 χρόνια στη βιομηχανία άνθρακα, αναζητούσε μια δραστική αλλαγή στη ζωή του. Το 1985 αγόρασε μια έκταση 150 εκταρίων και ξεκίνησε να κτίζει από το μηδέν ένα βιολογικό αγρόκτημα. Καλλιεργούν φρούτα και λαχανικά, εκτρέφουν άλογα, πρόβατα, κότες, λαγούς και βοοειδή. Εκτός από αυτή την ποικιλία στη γεωργία, ο ιδρυτής το 1994 ξεκίνησε μια προσφορά στον αγροτουρισμό. Παρ' όλα αυτά, πέρασαν 15 χρόνια μέχρι να ξεκινήσουν να βγάζουν κέρδη. Εκτός από την οικονομική υποστήριξη με πιστώσεις, η οικογένεια αρκέστηκε στα μέσα που είχε διαθέσιμα, τον ισχυρό οικογενειακό δεσμό και το επιχειρηματικό πνεύμα. Ο Κάζιμιερς Γιότσιμεκ έμαθε τα πάντα για την οργανική γεωργία και ζήτησε από το Δήμο 250 τόνους χαλίκι για να επισκευάσει τους δρόμους και να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση στο κτήμα. Η σύζυγός του σπούδασε οικονομικά και οι γη του εκπαιδεύτηκαν στη ζωοτεχνία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δημιούργησαν μία ιστοσελίδα για να προωθούν τις προσφορές τους και ένα τοπικό δίκτυο. Σήμερα το Eco Batska είναι ένα βραβευμένο ευληματικό έργο της περιοχής. Προσφέρει μία ποικιλία υψηλής ποιότητας τροφίμων και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 8 οικογένειες σε 7 σπίτια και ένα διαμέρισμα. Όλα τα τμήματα της φάρμας και του αγροτουρισμού αλληλοσυμπληρώνονται. Αφενός οι επισκέπτες απολαμβάνουν το σπίτι και έξω από αυτό τη φύση και την επαφή με τα ζώα. Επίσης, παρουσιάζεται και το μοντέλο της οικολογικής γεωργίας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η μοναδική ιστορία επιτυχίας των Γιότσιμεκς μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλους γεωργούς στην Ευρώπη.